ζητήματα της όλης της ελόπλης Ελλάδας με τις καθημερινές πληγές, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει το ανθρώπινο μέρος και μετά το ανθρωπιστικό. Ξεκινώντας την εβδομάδα και έχοντας στο πρόγραμμα το μάτς με τον Δούκα, και οποιοδήποτε δηλαδή να παίζει, δεν υπάρχει πρώτος, τελευταίος, τρίτος, πέμπτος, δέκατος. Όλες οι ομάδες απαιτούν σε βαθμό, απαιτούν σοβαρότητα και προσοχή, για να πρέπει να είσαι αυτός που είσαι 40 λεπτά μέχρι από το πρώτο 40 λεπτό. Από εκεί και πέρα, εμείς ευχαριστήκαμε λίγο αγχωμένοι. Σίγουρα προερχόμασταν από δύο αιτήσεις, οι οποίες στην ουσία δεν μας πόνεσαν βαθμολογικά, γιατί, αλλά ίσως μας πόνεσαν ψυχολογικά, με την έννοια ότι αξίζαμε και στα δύο παιχνίδια κάτι παραπάνω, χωρίς να αναιρώ το δίκαιο του αποτελέσματος των άλλων δύο παιχνιδιών. Αλλά αυτή τη στιγμή ήταν ολοφάνερο το άγχος των παιδιών στις προσπάθειές τους, κάποια χαμένα λιά, κάποια ριπάν, κάποια αυτοσυγκέντρωση παραπάνω. Είναι κομμάτια που θα χρειαστούν παραπάνω βελτίωση. Σίγουρα και ο αντίπαλος παίζει, δεν είναι μόνος του. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει απουσίες, μπορεί να μην έχει ό,τι μπορούσε να ήθελε να έχει σαν Δούκας, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη και εμείς είναι δύο αγωνιστικές. Κέρδισε μέσα στον Αμίτα και κάνουν και άνθρωποι που θα διάρκουν, παίζουμε μόνοι μας. Θέλω να το καταλήξω ότι και αυτοί παίζουν και αυτοί κάνουν σκάουτινγκ και οπωσδήποτε σίγουρα μετράει την προσπάθεια όλων των αθλητών των προηγούμενων. Επίσης, ξέχασα να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της νίκης. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα αποτέλεσμα που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Δυστυχώς αυτός ο αριθμός πάλι θα διακοπεί, γιατί έχουμε και την κλίση του Riot Line στην εθνική ομάδα. Κάτι μας χαραποιεί όλους σαν εθνικός, να έχουμε ένα διεθνή παίκτη. Οπότε δυστυχώς ή ευτυχώς θα ξαναμαζευτούμε μέσα από την κράτη, θα βρούμε ρυθμό στις προπονήσεις και να ξαναπέξουμε μετά από 15 μέρες. Επόμενο παιχνίδι εντός έδρας του Πολύ μακρινό. Πολύ μακρινό. Παρόλα αυτά ήδη έχει αγωνιστεί ο εθνικός με τον Κρατή, χωρίς εσάς τον Πάκο. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτό το μάτς? Όπως είπα, είναι πάρα πολύ νωρίς αυτό το μάτς, θα έχουμε χρόνο να το δουλέψουμε με τους συνεργάτες και με τους παίκτες μας και στην προπόνηση. Όπως είπαμε, ότι βλέπουμε μάτς ξεχωριστά. Ο Ηρακλής, παραδείγματος χάρη, σήμερα δεν έπαιξε για τον αγώνα του Μπαθού του Αμίτα. Οπότε κοιτάμε και όλοι να προσαρμοστούμε. Σε 15 μέρες πολλά γίνονται, έχουμε χρόνο. Αυτό που πρέπει να πάρουμε κάποιες ανάσεις εδώ απαραίτητα και τα παιδιά και να προχωρήσουμε στη συνέχεια μέρα-μέρα, προπόνηση-προπόνηση. Για τον επόμενο αγώνα που έχουμε να κλείσει, αλλά μέχρι τότε έχουμε χρόνο να δουλέψουμε και να διαβάσουμε το παιχνίδι. Να πω και κάτι ακόμα, να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήρθε και μας ευχαριστήθηκε για άλλη μια φορά. Και είναι πολύ σημαντική και το χρειαζόμαστε την παρουσία του εδώ πέρα σε αυτό το γήπεδο, να δίνει όθηση στο κόσμο, στα παιδιά μας.